Μιλάμε για μια πολύ δυναμική αγορά αυτή των θαλασσίων προγνώσεων. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την ποιότητα των προτάσεων που υποβλήθηκαν και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Μπορεί και που περπατάει, πλέον να είναι σε... Έχουμε φτιάξει ένα φύλλο στο τουρκικό βίωση και αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε δυναμικά για να αναπτύξουμε το MVP μας. Μιλάμε για μια εξέταση που η ταχύτητα δεν θα είναι τόσο σημαντική. Πολύ γρήγορα μπορείτε να απαντήσετε πόσο καιρό πριν ξεκινήσατε ο ανταγωνισμός. Αυτό που κάνουμε είναι να στηρίξουμε τη γυναική επιχειρηματικότητα, τις γυναίκες για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και την οικονομία εν γέννη. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τη μεγαλύτερη ανεργία γυναικών στην Ευρώπη. Και η συμμετοχή των γυναικών στην επιχειρηματικότητα, ενώ είναι υψηλή, πρόκειται για επιχειρηματικότητα που δεν έχει να κάνει με καινοτομία, δηλαδή στην αισθητική, στο λιανεμπόριο. Εμείς λοιπόν θέλουμε οι γυναίκες να στηριχτούν και για να μπαίνουν στην επιχειρηματικότητα. Εκεί στην νεοφυή επιχειρηματικότητα οι γυναίκες έχουν ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, γύρω στο 15% και ούτε. Θέλουμε λοιπόν μέσα από τη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ να κάνουμε προσκλήσεις ή να κάνουμε όπως σήμερα το διαγωνισμό αυτό που αφορά γυναικείες ομάδες, ώστε να μπορούμε να τους δώσουμε ένα μεγαλύτερο push, ένα μεγαλύτερη όθηση για να μπουν στην επιχειρηματικότητα. Τους δίνουμε χώρο, τους δίνουμε εξοπλισμό, τους δίνουμε mentoring στο κάθε τι και αυτό που τους δίνουμε είναι συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις καινοτομίας και διασύνδεση με επενδυτικά κεφάλαια, γιατί κακά τα ψέματα, δυστυχώς, παγκοσμίως αυτό, η πρόσβαση των γυναικών σε επενδυτικά κεφάλαια είναι 2% μόνο. Φτάσει σε σημείο που αναπτύσσουμε ένα MVP που σας είπα, με βάση τις προδιαγραφές, δηλαδή των Ηνωμένων Εθνών. Υποστηρίζουμε στεναρά τη γυναικεία συμμετοχή σε τομείς αιχμής και τεχνολογίας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και μας τιμά το γεγονός ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο μας επέλεξε και μας προσκάλεσε για, για αυτό το διαγωνισμό σήμερα εδώ. Πάντα προωθούμε την συμμετοχή, την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στους τομείς αιχμής και καινοτομίας και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ανυπομονούμε να δούμε τις παρουσιάσεις των συμμετεχόντων και ευχόμαστε καλή επιτυχία στις ομάδες που συμμετέχουν σήμερα. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε μεγαλύτερο κόσμο, τα stations, και ήδη είμαστε σε beta version, σε flight version για τα mobile applications. Θέλουμε οι γυναίκες να επιλέγουν καινοτόμους κλάδους και θέλουμε σίγουρα να υπάρχει το υποστηρικτικό πλαίσιο που ομολογουμένως έχουν γίνει εξαιρετικές προσπάθειες από την πολιτεία, αλλά χρειαζόμαστε το υποστηρικτικό πλαίσιο ώστε αυτές οι γυναίκες να μην βγαίνουν από την αγορά εργασίας όταν χρειάζεται να προσέξουν κάποιον από το οικογενειακό περιβάλλον. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν φροντιστές, ώστε να μην είναι οι γυναίκες αυτές που θα κάνουν αυτό το ρόλο. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρετε? Σίγουρα θα αγωνιστούμε και είμαστε αισιόδοξοι, αλλά σίγουρα δεν θα το αφήσουμε και θέλω να πιστεύω ότι να βρεθούμε εδώ σε ένα χρόνο και να συζητήσουμε για τις αλλαγές που έχουμε επιφέρει. Και με ένα αποστάρισμα σε επίπεδο χρηματοδότησης. Κάς φραγίζει αυτή τη μικρολογμή και δεν προχωρά.